Μια βασική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή της μείωσης του ένφια, βάζει μπροστά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την εκφώνηση των προγραμματικών δηλώσεων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μείωση του ένφια κατά 22% μεσοσταθμικά από φέτος τον Αύγουστο. Δηλαδή, σε λίγες ημέρες από σήμερα, με το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Αυτό σημαίνει ότι αντί για το 2020 η μείωση του ένφια θα φανεί ήδη σε λίγες εβδομάδες στα καθαριστικά 6,4 εκατομμυρίων ιδιοκτών ακινήτων. Συγκεκριμένα, στα καθαριστικά που θα σταλούν τον Αύγουστο, για τις μικρές ιδιοκτησίες η μείωση θα είναι 30%, κατά 20% μειώνει το ένφια σε όλη τη μεσαία τάξη της χώρας, ενώ και για την μεγάλη ακίνητη περιουσία με αξία άνω του 1 εκατομμυρίου η μείωση θα είναι 10%. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βασίλης Γοργόλης, κληθείς να σχολιάσει αυτή την εξέλιξη, υποστήριξε ότι είναι ένας φόρος δυσβάσταχτος και εκατομμύρια πολίτες αναμένουν τη μείωσή του, καθώς επιβαρύνει υπερβολικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αναφέρθηκε στις προγραμματικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι όποια μείωση θα πρέπει να συνοδευτεί και με επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν υψηλές αντικειμενικές αξίες που ανεβάζουν και τον ένφια. Αναμένει μάλιστα ο κ. Γοργόλης, ο οποίος έχει δουλέψει σε ανάλογες επιτροπές, να δει πώς θα γίνει η μείωση αλλά και το τι θα επακολουθήσει με τις αντικειμενικές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή και υπεύθυνη προεργασία και να συσταθούν επιτροπές που θα μπορέσουν να προσκομίσουν ανάλογα έγγραφα και στοιχεία για να γίνει σωστά η καταγραφή και η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Πρόκειται, όπως είπατε και εσείς, για μία εξαγγελία. Είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμη. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για να μπορούμε να εκφράσουμε μία συγκεκριμένη άποψη. Πρόκειται για μία εξαγγελία όμως η οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει σαν Περιφέρεια Επίρου εδώ τα τελευταία χρόνια με έντονο τρόπο. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάρει και μία συγκεκριμένη απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που αφορά τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής της Αμφιθέας. Είναι λοιπόν ένα πράγμα το οποίο εμείς το ακολουθούμε από στενά. Και εάν γίνουν αυτά τα οποία ακούγονται περί μείωσης του ένφια, θεωρούμε ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να γίνει σωστή δουλειά. Κάθε τη μείωση και αυτή είναι μια πρώτη ενέργεια. Όμως θα πρέπει να γίνει δουλειά και σε κεντρικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο από ορισμένες επιτροπές όπως είχαν γίνει και στο παρελθόν, προκειμένου να πάμε και να αντιμετωπίσουμε εκείνες τις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει κάθε περιοχή. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στη δικιά μας περιοχή, στην Περιφέρεια Επίρου, υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες σε πολλές περιοχές όπως είναι τη Αμφιθέας με υψηλές αντικειμενικές, τη Ελεούζα, υψηλές αντικειμενικές, Περάματος, υψηλές αντικειμενικές και να μην πω και άλλες, σχεδόν σε πάρα πολλές περιοχές. Επομένως, το σωστότερο θα ήταν να λειτουργήσουν οι επιτροπές, να γίνουν παρεμβάσεις και σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχει εντονότερο το πρόβλημα. Εμείς πάντως περιμένουμε, γιατί ο Υφυπουργός είπε ότι θα υπάρχει και αλλαγή, επανεξέταση των αντικειμενικών αξιών. Που δείχνει την πρόθεση να γίνει μια σοβαρή δουλειά, γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος λίγο με το θέμα αυτό και με τον ένφια και το περιμένει πως και τι να υπάρξει μια μείωση. Ναι, είναι ένα χαράτσι δηλαδή που επιβαρύνει πάρα πολύ έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι ένας από τους φόρους ο οποίος έρχεται να σωρευτεί στο ήδη υπάρχουν φορολογικό, βεβαρημένο φορολογικό σύστημα σε βάρος όλων των διοικούμενων, όλων των φορολογούμενων. Ένα σύστημα το οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ένφια, ο οποίος είναι ένας φόρος ο οποίος μας έρχεται από πολλά χρόνια, από το 2010, ο οποίος υπήρχαν διάφορες εξαγγελίες στο παρελθόν ότι είτε θα καταργηθεί είτε θα μειωθεί πάρα πολύ, δεν έγινε ποτέ. Περιμένουμε αυτή τη φορά να μειωθεί όπως εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, πρόκειται για έναν φόρο ο οποίος έχει αγανακτήσει κυριολεκτικά, όπως είπατε και εσείς, ο κόσμος. Είναι ο φόρος για τον οποίο δεχόμαστε τις περισσότερες διαμαρτυρίες από οποιοδήποτε άλλο φόρο. Είναι άλλοι φόροι οι οποίοι θεωρούνται από το ευρύτερο φορολογικό κοινό ως φόροι σωστοί και φόροι οι οποίοι πρέπει να εντάσσονται στο φορολογικό πλαίσιο, και άλλοι φόροι όπως αυτός, τον οποίο δεν τον δέχεται ο κόσμος και τον θεωρεί βαρύ. Επομένως, θα παρακολουθούμε από στενά τις επόμενες ενέργειες του Υπουργείου και εδώ είμαστε να συνδράμουμε με οποιοδήποτε τρόπο.